Στην Ξάνθιδη εξήχθη χθες το Startup Europe Week, ένα project με στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για τις ενέργειες της κοινοτικής πρωτοβουλίας Startup Europe για το ενωσιακό, το εθνικό και το περιφερειακό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Στην διάρκεια της διοργάνωσης παρουσιάστηκαν όλες οι ενέργειες σχετικών φορέων που στηρίζουν και αναδεικνύουν την νεανική επιχειρηματικότητα. Εξού και η εκδήλωση απευθυνόταν σε νέους επιχειρηματίες, από φύτους που σκέφτονται να επιχειρήσουν, νέους επιστήμονες, εκπροσώπους οργανισμών ή επιχειρήσεων, κοινωνικές επιχειρήσεις, πολιτιστικές επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοπικές ομάδες, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και σε πολλούς άλλους. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια εκδήλωση η οποία πραγματικά και για τον τόπο αλλά και γενικότερα για τη χώρα μας νομίζω ότι είναι πρωτοπόρα. Μιλάμε για μια εβδομάδα startup, δηλαδή ουσιαστικά μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στους φορείς, στα επιμελητηρία, στο πανεπιστήμιο, στις επιχειρήσεις με τους νέους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε να δημιουργήσουν μια νεοφυή επιχείρηση έτσι ώστε να μπορέσουν να συνδυάσουν και την επιχειρηματικότητα που τόσο πολύ στις μέρες μας λείπει, όσο με νέες ιδέες τις οποίες θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει μέσα από δράσεις και του Πανεπιστημίου, αλλά και μέσα από δράσεις της περιφέρειας ολόκληρης. Έχουμε τη χαρά να είναι υπό την αιγίδα της περιφέρειας αυτή η δράση. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Είναι οι εβδομάδες, οι λεγόμενες Startup Weeks, οι οποίες είναι σε κάθε περιοχή μία εβδομάδα και σε κάθε χώρα μία εβδομάδα, προκειμένου να συμμετέχουν οι νέοι σε αυτές τις εκδηλώσεις και να ωφεληθούν και οι χώρες μέλη αλλά και οι νέοι αναπτύσσοντας καινούργιες ιδέες και κάνοντάς τις στο τέλος ένα επιχειρηματικό προϊόν. Και νομίζω ότι η προσέλευση των νέων όλων αυτών, όπως σας είδατε μέσα στην αίθουσα, δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον που και στην περιοχή παρουσιάζει το θέμα αυτό. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση σημειώνοντας πόσο σημαντική και ωφέλιμη είναι η αναγέννηση της επιχειρηματικότητας, η οποία τα τελευταία χρόνια ακολούθησε πτωτικές τάσεις λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης. Η εβδομάδα καινοτομίας, η εβδομάδα επιχειρηματικότητας είναι μια εβδομάδα προβληματισμού για όλη την Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη χρειάζεται στον χώρο του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας επανεκκινήσεις. Κάτι που στις Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο έχει ξεκινήσει, αλλά και πάει καλά, εν μέρη έχει επιτευχθεί. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η χώρα μας διανύει δύσκολη περίοδο. Μια περίοδο δύσκολη για τους νέους ανθρώπους, μια περίοδο με πολλές προκλήσεις από τις γύρω χώρες, μια περίοδο που θα πρέπει να τη διερευνήσουμε, να την ψηλαφίσουμε και να βρούμε διεξόδους. Διεξόδους και στην επιχειρηματικότητα. Η περιφέρειά μας βάλεται όχι μόνο στον χώρο της επιχειρηματικότητας από την υψηλή φορολογία, η οποία αποδυναμώνει συνεχώς και πολύπλοκα την επιχειρηματικότητα, αλλά και από χώρες χαμηλού φορολογικού κόστους, όπως είναι η γειτονική Βουλγαρία, που δυστυχώς αποτελούν το σημείο μετακίνησης πηγής, αλλά και εξ αρχής έναρξης της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. Είναι για μας ένα δύσκολο πρόβλημα. Υπάρχουν όμως διέξοδοι σε όλα αυτά, πέραν της σταθερής διεκδίκησης να μειωθεί το φορολογικό κόστος, κάποιος είπε διάσημους ξένους ειδικούς στα φορολογικά και στα οικονομικά αλλά και στα αναπτυξιακά, ότι αν θέλετε να περισσώσετε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, βουλγαροποιήστε τους φόρους. Το δείχνει και τη μεγάλη διάσταση και απόκριση που υπάρχει, αλλά και την ελκυστικότητα μιας γειτονικής περιοχής, η οποία σημειώνω ότι είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις να παράγει κάποιος εκεί, αλλά να καταναλώνει, να εκτείνει τη χώρα μας και στις άλλες περιοχές. Η οποία ενσωματώνει τη νέα και υψηλή τεχνολογία, ενσωματώνει υψηλό ρίσκο, αλλά σε περίπτωση επιτυχίας, ενσωματώνει και μεγάλα κέρδη. Είναι πολύ σημαντικό. Στην περιφέρειά μας υπάρχουν τέτοιες προκλήσεις από πολλές κατευθύνσεις. Έχουμε επιλεγεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Κομισιόν και ήδη έχουμε διανύσει τους 16 πρώτους μήνες σε αυτή την πορεία.
ως περιφέρεια πιλωτική για την εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης, της ληστεία, κάτι που θα σας το αναφέρει λιγότερα ο συνεργάτης ο κ. Κουρουμάκης από τη διαχειριστική αρχή. Η ληστεία είναι μια προσπάθεια ανάδειξης της επιχειρηματικότητας σε υπάρχουσες επιχειρήσεις, αλλά και σε νέες επιχειρήσεις. Η ληστεία είναι μια πρόκληση και για μας ως διοικητικού θεσμού και αναπτυξιακού θεσμού της χώρας, αλλά και ως παράδειγμα για τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και υποστηρίχθηκε από το Europe Direct Ξάνθης.